μας έχουμε τον πρόεδρο της Όχης Κοροπίου, από τον οποίο θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας, πρώτα απ' όλα στο μεγάλο τελικό της Εψανά. Κάποια ατομικά λάθη μας κόστησαν. Η ομάδα είχε την ευκαιρία να προηγηθεί, είχε δύο δοκάρια, δεν κατάφερα να τα κάνει γκολ. Δεχθήκαμε ένα γκολ, όπως είπα και πριν, από ατομικό λάθος. Στη συνέχεια, μετά από πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δεχθήκαμε και δεύτερο τέρμα. Ήταν δύσκολο μετά να το γυρίσουμε. Την προσπάθεια κάναν τα παιδιά μας, δεν τα καταφέρανε. Βήμα-βήμα, προχωράμε και βλέπουμε το μέλλον με μεγάλη αισιοδοξία. Αυτά τα παιδιά, από ό,τι μας είπε και ο coach, είναι πιο μικρά σε ηλικία, οπότε του χρόνου θα είναι πιο κερδισμένα. Πώς τα βλέπετε φέτος και το μέλλον της Ακαδημίας? Ισχύει αυτό που είπε ο προπονητής μας, ο Γιώργος Φαράκος, ο οποίος είναι μεγάλη μας τιμή που τον έχουμε στην Ακαδημία μας. Πρέπει να είναι ίσως τα παιδιά με το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας την K15. Το ότι καταφέραμε και φτάσαμε στον τελικό σίγουρα είναι μεγάλη τιμή για μας. Πέρσι ήμασταν ημιτελικό, φέτος τελικό. Ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε εκείνοι που θα πάρουμε τον τίτλο. Θα τους αξίζω συγχαρητήρια. Σίγουρα, με πολλή δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες μας, θεωρούμε ότι το μέλλον ανήκει όχι μόνο στην K15 αλλά και σε όλα τα τμήματα. Και θα ήθελα ένα σχόλιο για τη μεγάλη παρουσία του κόσμου που σας κάνει οι γονείς της ομάδας και την ακολούθησαν σε ένα μακρινό μέρος για το τελικό. Πάντα είναι δίπλα μας οι φιλάθλοι και στο αντρικό και στις ακαδημίες μας. Σήμερα ήταν συγκλονιστική η παρουσία τους. Εκεί κερδίσαμε κατά κράτος τη μάχη της εξέδρας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μας βοηθάνε όχι μόνο στους αγώνες αλλά και γενικότερα με την παρουσία τους και στις προπονήσεις και στις ακαδημίες και στο αντρικό το κομμάτι. Ότι τους έχουμε δίπλα μας και πραγματικά τους ευχαριστούμε θερμά. Και για την πρώτη ομάδα μια κουβέντα, τι βλέπεις από εδώ και πέρα ο σχεδιασμός? Είχαμε μια καταπληκτική χρονιά, χάσαμε τις λεπτομέρειες στην άνοδο στην Α κατηγορία. Στόχος μας είναι να παραμείνει το ίδιο ρόστερ και ο προπονητής και τη νέα χρονιά. Ευελπιστούμε ότι θα το κάνουμε πράξη. Έχουμε κάποιες δυσκολίες, με τη βοήθεια όμως και των χορηγών μας και του Δημάρχου και όλων που εμπλέκονται με την ομάδα, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε μια ανάλογη και καλύτερη πορεία από τη φετινή.